Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Γεια. Εδώ The Storms, σήμερα έχουμε και την αδερφή μου. Ραφαήλ. Ναι. Σήμερα θα ζωγραφίσουμε και θα σας μάθω να ζωγραφίζετε σε έναν πίνακα, να εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Επειδή είναι καλοκαίρι, θα κάνουμε ένα παγωτό, αλλά όχι ένα απλό παγωτό. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει πρώτα, δεν χρειαζόμαστε στυλό ακόμα, πρέπει να πάρουμε ένα μολύβι. Ένα μολυβάκι. Όχι, ένα που να είναι λίγο έτσι καλό. Ωραία. Να το μολύβι. Ορίστε. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε. Ας το ρυθμίσουμε και την υπούλα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα ζωγραφίσουμε τώρα το παγωτό, αλλά επειδή δεν θέλουμε να το κάνουμε... Θέλουμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς, με λίγα λόγια. Θα πρέπει να μην φαίνεται καθόλου. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Να σας πω πριν ξεκινήσουμε ότι η δουλειά εδώ, αυτή εδώ, έγινε με το χαρακά για να κάνουμε το σχέδιο εδώ ίσιο. Να, εδώ βλέπετε με το χάρακα. Ας το αφήσουμε εκεί το χάρακα για την αδερφή μου να ζωγραφίσει. Και ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε να κάνουμε το παγωτό. Το παγωτό μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε. Τώρα δεν πειράζει, όπως και να το κάνουμε. Δεν το πατάμε το μολύβι σχεδόν καθόλου. Τώρα αυτό είναι, να ξέρετε, ένα σχήμα. Μπορούμε να το ζωήσουμε λίγο αυτό, επειδή το κάνουμε πολύ μικρό. Να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Να ξέρετε, αυτό δεν είναι τώρα κάτι. Στο τέλος θα πρέπει να το κάνουμε καλό. Αλλά και τώρα το σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Ωραία και... Να μπαλά εδώ. Να ξέρετε πάντα, οι καλοί ζωγράφοι ζωγραφίζουν με μολύβι ό,τι και να είναι. Ωραία. Λοιπόν, ζωγραφίσαμε το παγωτό. Αλλά αυτό ήταν το εύκολο σημείο. Τώρα θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Το σημαντικό σημείο έρχεται τώρα. Ας έχουμε και λίγο φως, γιατί σήμερα δεν είναι τέλειος ο καιρός. Βετεράκι. Μπορούσαμε να το κάνουμε και για να γίνει πιο στρογγυλό με αυτό εδώ. Και θα γινότανε, αλλά αυτό θα το δούμε στο τέλος, άμα θέλουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε το σχήμα. Μετά το σχήμα αυτό θα σβηστεί όλο. Αλλά, πριν το κάνουμε αυτό, ας πάρουμε μαρκαδόρους. Λοιπόν... Ας ξεκινήσουμε. Θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να γεμίσουμε όλο το χώρο αυτό εδώ, όλο, εκτός από το παγωτό, με τελίτσες, από μαρκαδόρους. Και μετά στο τέλος θα σβηστεί αυτό, ή μπορεί να το κάνουμε απλά μαύρο, χωρίς γεύση και τέτοια. Ας ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε
μαρκαδόρους. Αυτούς να πάρουμε που είναι και πάρα πολύ έτσι. Όχι, ας πάρουμε τους άλλους. Ωραία, ξεκινάμε. Θα πάρουμε, θα διαλέξουμε όλα τα γυαλιστερά, όλα τα γυαλιστερά θέλω. Τα ανοιχτά χρώματα. Παράδειγμα πράσινο. Έλα. Αυτά τα χρώματα είναι τα καλύτερα. Κιτρίνο. Τώρα δεν πειράζει, ας έχω πορτοκαλί και διαφορετικά χρώματα, δεν πειράζει. Για να δούμε. Όχι. Για να το δω λίγο αυτό. Όχι. Ένα κότινο, ρε παιδιά. Δεν έχουμε ένα κότινο. Ροζ. Ροζοπράσινο, άμα έχετε. Λοιπόν, παιδιά, θα ψάξουμε και κόκκινο σε αυτό εδώ. Εγώ, ναι, έχουμε και τρία κόκκινα. Ή δύο. Για να μην γράφουν. Εντάξει. Να το κόκκινο και να και το άλλο. Λοιπόν. Α, και ένα φουξιά θα είναι καλό. Α, και ένα γαλάζιο να πάρουμε. Ωραία, αυτά χρειαζόμαστε. Α, και αυτό εδώ. Καλό θα ήταν. Και αυτό. Ωραία. Τα άλλα δεν τα χρειαζόμαστε. Τα άλλα θα πάνε στην Εφέλη για να μας δοκιμάσει. Λοιπόν, έχουμε τα χρώματα που χρειαζόμαστε. Είναι όλα αυτά. Σήμερα ποιο θέλετε να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο γαλάζια. Δύο πορτοκαλί. Όχι, τι λέω, ρε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με πορτοκαλί. Όλα τα άλλα έξω. Ας ξεκινήσουμε. Κάντε τελίτσες όσες θέλετε με το πορτοκαλί, αρκεί να μην γεμίσει όλο το χώρο. Πάμε. Εντάξει, χρειάζεται λίγη ωρίτσα. Μπορείτε εσείς να προχωρήσετε το βίντεο. Δεν έχει και πάω να κάνω να το τελειώσω εγώ. Να ξέρετε, δεν είμαι και επαγγελματίας, να τώρα λίγο έτσι. Όσοι δεν είστε από Ελλάδα, να μπορείτε να μην ακούτε απλά ή άμα θέλετε. Ναι, αυτό δεν γίνεται κάτι άλλο. Τόσο άμα ξέρετε καλά ελληνικά. Ωραία, παιδιά. Πάει το πορτοκαλί. Παιδιά, είναι κάπως έτσι. Με το πορτοκαλί. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Χρειαζόμαστε και άλλα χρώματα. Πάει το πορτοκαλί, το αφήνουμε τι. Ας πάρουμε πράσινο. Πράσινο. Πάμε. Ξεκινάμε. Πιο σιγά, πιο σιγά, πιο σιγά. Ποιος μου μιλάει, πιο σιγά. Δεν σας λέω, πιο σιγά. Έλα να σπάρω, έλα. Πιο σιγά. Πάμε.
εντάξει, σταμάτα ρε. Όπω παιδιά, νομίζω θα πάρει πολύ ώρα. Μέχρι να το κάνουμε θα έχει ξημερώσει. Όντως. Δεν έχει και πάγος λίγο να σας βάλω να μην περιμένετε. Άμα μπορούσα θα το έκανα. Συγγνώμη, αλλά μπορείτε να το προχωρήσετε, να πάτε στο τέλος. Θα πάω λίγο γρήγορα. Αλλά η τέχνη θέλει να πας αργά. Λοιπόν, πάμε, 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 γέμισε, 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 γέμισε. Καλά είναι τώρα, θέλει κι άλλο, ας βάλουμε λίγο ακόμα. Ωραία. Έτσι θα είναι και με το πράσινο. Ας πάμε να βάλουμε και τιτρίνο, όχι. Κόκκινο. Λοιπόν, πάμε, 1, 2, 3. Κόκκινο θα βάλουμε τώρα γύρω από το παγωτό. Ωραία, βάλαμε και το κόκκινο, ας βάλουμε και λίγο, λίγο έτσι εδώ. Εδώ έτσι, τσακ, 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 τσακ. Εδώ λίγο και από εδώ. Ωραία. Παιδιά, ορίστε, έτσι γίνεται, έτσι πάει, λίγο εδώ θέλει. Ας δείτε λίγο της αδερφής μου. Ωραία. Πάμε. Ας πάρουμε τώρα γάλαζο πράσινο. Πάμε, βάζουμε εδώ. Τώρα πρέπει να το γεμίσουμε σιγά σιγά. Έχουν περάσει 13 λεπτά και 29 δεύτερα, 30 δεύτερα. Μπορεί να πάρει μία ώρα αυτό για να το τελειώσουμε. Πώς να το κάνω τώρα. Κάτι έγινε μάλλον στην Νεφέλη και κλαίει τώρα. Ναι. Ω, παιδιά, γίνεται καλό. Ωραία. Κάπως έτσι έγινε.
Αυτό ήταν το βίντεο. Όχι, εντάξει. Έχουμε ακόμα χρώματα να βάλουμε. Ας βάλουμε και λίγο κίτρινάκι. Πάμε, βάζουμε εδώ, 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 εδώ. Πάμε όπου θέλουμε τώρα. Παμ, 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 παμ. Παιδιά, να σας ενημερώσω ότι θα έρθει καινούργιο βίντεο σε λίγο για το πώς να λύνουμε τον κύβο 3x3. 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 Έτσι θα το έλεγα εγώ στα αγγλικά. Ωραία, βάλαμε τέτοιο κρυνάκι. Τώρα, ας βάλουμε λίγο πράσινο, έχουμε βάλει όλοι. Και λίγο φούξια. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τελικά όλα τα χρώματα. Λοιπόν, παιδιά, έτσι έγινε το γύρω γύρω. Αυτό είναι το γύρω γύρω. Ωραία, τώρα ας κάνουμε και το μέσα. Πώς λέτε να το κάνουμε? Μαύρο όλο. Χρειαζόμαστε τον ειδικό στυλό τώρα. Για να κάνουμε το κύκλο. Ή λέτε να το σβήσουμε να δούμε πώς θα γίνει. Όχι, όχι, ας το ζωγραφίσουμε. Λοιπόν, ας κάνουμε τον κύκλο. Έγινε ο πρώτος. Πάμε για τον δεύτερο. Πάμε για τον τρίτο. Και εδώ το χωνάκι. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, τώρα πώς λέτε να το κάνουμε, να το βάψουμε όλο μαύρο? Μήπως χρειαζόμαστε τους μαρκαδόρους Posca? Δεν είναι, τέλος πάντων. Τι χρώμα να βάλουμε εδώ? Να γίνει μαύρο όλο. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το γύρω γύρω και θα το κάνουμε γκρι το μέσα. Ας το κάνουμε. Μπορείτε να το κάνετε και όμως θέλετε, θα το κάνω εγώ γκρι. Επειδή κάναμε πολύ έντονο. Η καφέ. Καφέ να το κάνουμε καλύτερα, που είναι και χωνάτε, δεν έχουμε
Λοιπόν, θα το κάνουμε καφέ. Λοιπόν. Ωραία, παιδιά, το κάνουμε. Λοιπόν, έτσι. Ωραία, ωραία. Ωραία, το χωνάκι έτοιμο. Και ας κάνουμε γκρι τις μπάλες. Λοιπόν. Έτσι, μια χαρά. Αυτό ήτανε το βίντεο. Έτσι έγινε. Μπορείτε να βάλετε πιο πολλά χρώματα για να το κάνετε πιο ωραίο όπως θέλετε. Εδώ πέρα το παγωτό να το κάνετε αλλιώς, όπως θέλετε. Να δούμε και τις νεφέλης ή όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας. Όπαρε. Όπαρε. Α, θέλετε να σας μάθω να κάνετε καραβάτια. Ή μήπως όχι. Τέλος πάντων. Γεια σας. Και τις νεφέλης στη ζωγραφιά. Ωραία, πείτε μας στα σχόλια ποια από τις δύο είναι καλύτερη. Αυτή εδώ είναι η ένα και αυτή εδώ είναι δύο. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Γεια σας.